Από την αρχή της εκπομπής σας λέμε για την συνέντευξη που έδωσε η Λένα Δροσάκη μετά το χωρισμό της. Την πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά το χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Γι' αυτό θέλω να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και με την Ξανθίπη Μπουτσαλά, γιατί έχει όλο το ρεπορτάζ. Ξανθίπη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, την πρώτη τη συνέντευξη, όπως πολύ σωστά είπατε, έδωσε η Λένα Δροσάκη στο παράλλαξημαγκ.gr και συγκεκριμένα στον Γιώργο Σταυρακίδη, η οποία μίλησε για πολλά. Μίλησε για το ρόλο της στο Photograph 51, μίλησε όμως και αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει ευχές στον εαυτό της. Μπορεί η συγκεκριμένη ευχή να μην είχε αντίκτυπο στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, όμως εμείς αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι μπορεί αυτή η συνέντευξη και αυτές οι ευχές να είναι όλο νόημα για την σχέση η οποία μόλις τελείωσε, για το γάμο μόλις τελείωσε. Θέλετε να δούμε και να ακούσουμε επειδή, και να σχολιάσουμε. Ναι, επειδή είναι η πρώτη συνέντευξη μετά το χωρισμό, έχει άλλη αξία να την ακούσουμε και είναι και λογικό το μυαλό μας να πηγαίνει, ξέρετε, κατευθείαν σε ό,τι μπορεί να αναφέρεται στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και στο χωρισμό. Είναι φυσικά από τις περιπτώσεις που τα πράγματα που βλέπουμε μετά κάπως συνδέονται, κοιτώντας πίσω. Έτσι, αυτό. Έτσι. Πάμε να το δούμε. Ναι. Τι θέλετε να παίρνει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ο θεατής θέλει να πάρει το καλύτερο που μπορεί. Να μετακινηθεί. Να μην φύγει όπως ήρθε. Αυτό πρέπει να συμβαίνει σε όλη μας τη ζωή, να μετακινούμαστε. Αλλιώς θα μείνουμε στάσιμοι, θα βαλτώσουμε και θα πνιγούμε. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που αναζητώ στη ζωή μου το μοίρασμα. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια μεγάλη με τρία αδέρφια, μία μαμά και ένα μπαμπά που φρόντιζαν πολύ να κρατήσουν την έννοια της οικογένειας. Και γι' αυτό μου αρέσει πολύ να μοιράζομαι τη ζωή μου. Όλα είναι επιλογές. Επιλέγουμε να έχουμε καλούς φίλους, καλούς ανθρώπους δίπλα μας και όταν αυτό πλέον αλλάζει, απομακρυνόμαστε για να μην γίνει κάτι άρρωστο. Τι εύχεσαι για τη Λένα? Θα σου πω ένα κομμάτι από τη Ρόζαλιντ που λέει «Τόσα πράγματα. Εύχομαι να ξυπνάω το πρωί και να μην νιώθω το βάρος της επόμενης μέρας. Να νιώθω σημαντική, να νιώθω άνετα όταν είμαι μόνη μου, να νιώθω άνετα όταν είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους, να με φιλήσουν, να γεννηθώ ένα παιδί που το αγαπάνε και το φροντίζουν, να δω τον πατέρα μου να καμαρώνει για μένα, να μυρίζω το φρέσκο αέρα στην κορυφή του βουνού και ένας άντρας να στέκεται πλάι μου ή έστω κάτι τέτοιο για μία τουλάχιστον μέρα». Δεν γίνεται να μην την κάνει το σύνδεσμο. Είπε πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτό που λέει ότι εγώ ήθελα να κρατήσω την οικογένεια είναι σαν να λέει ότι εγώ ήθελα να κρατήσω την οικογένεια, αλλά κάποιο άλλο δεν ήθελε και το μυαλό μας, όλο το μυαλό πάει πού. Είπε ότι πρέπει να μετακινούμαστε κιόλα σε κάποια φάση. Δηλαδή, αν το συνδέσουμε με όλα αυτά που έχουν γίνει στη ζωή τη το τελευταίο διάστημα, ναι, να μην μένουμε στάσιμοι συγκεκριμένα, αν τα συνδέσουμε όλα αυτά που είπε τώρα σε αυτή τη συνέντευξη με όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι και η ίδια είναι σαν να το πηγαίνει λίγο εκεί. Εγώ, και να αν πάω και λίγο από το τέλος προς την αρχή, να πάω λίγο σε αυτό που είπε, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και θα ήθελα να είναι ένας άντρας, ένας άνθρωπος δίπλα μου, έστω και για μία ημέρα. Δηλαδή, σου λέει, θέλω να νιώσω ότι είναι κάποιος δίπλα μου, ας είναι και για μία ημέρα. Γενικά καταλαβαίνω. Θεοκλή μου, και να συμπληρώσουμε, να αναπνεύσω καθαρό αέρα από την κορυφή του βουνού. Πολύ σημαντικό επίσης. Ο καθαρό αέρα είναι μεταφορικό. Ο καθαρός αέρας είναι μεταφορικός. Εγώ σκέφτηκα αυτό που είπες, να καθίσει κάποιος δίπλα μου και μία μέρα. Ότι είμαι δύσκολος άνθρωπος και δεν είναι εύκολο έχει να καθίσει κάποιος δίπλα μου. Εγώ προσωπικά, παιδιά, ακούγοντας και διαβάζοντας τη συγκεκριμένη συνέντευξη, καταλαβαίνω ότι ξεκάθαρα δίνει μία συνέντευξη και τοποθετείται για το διαζύγιο. Λάθος κάνω? Όχι. Ξεκάθαρα μιλάει για το. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οποτεδήποτε και να έδινε τη συγκεκριμένη συνέντευξη, είναι σαν να τοποθετείται προσωπικά για τη σχέση με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Μένω στο κομμάτι τη φροντίδα. Που είπε ότι θα ήθελα να με φροντίζουν, που σημαίνει ότι σαν να είχε μια έλλειψη φροντίδας. Και να το έχει ανάγκη. Μένει στο κομμάτι ότι κάτι άρρωστο όταν είναι, το αφήνεις πίσω σου και προχωράς, γιατί μίλησε για αρρώστια. Οπότε καταλαβαίνω από τα λεγόμενα της Ελένας Δροσάκη ότι ήταν μια σχέση η οποία βάλτωσε, από εδώ και πέρα θα γινόταν τοξική, δηλαδή άρρωστη, οπότε έληξε τώρα. Πριν γίνει κάτι χειρότερο. Είδα και έναν άνθρωπο, κατάλαβα και έναν άνθρωπο, λίμου συγγνώμη, ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος με το να πάρει απόφαση να χωρίσει. Δηλαδή είναι OK και με αυτό. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να το αντέξουν και τόσο εύκολα το να χωρίσουν. Ακόμα και ας είναι σωστό. Και επίσης, σε Θεοκλή μου, το γεγονός ότι λέει ότι θέλω να τα μοιραστώ, ότι μου αρέσει να τα μοιράζομαι όλα, καταλαβαίνω και τον λόγο που και οι δυο τους βγήκαν και το είπαν δημοσίως. Γιατί εφόσον και ήδη τους τοποθετείτε και λέει ότι είμαι άνθρωπος που θέλω να μοιράζομαι, καταλαβαίνεις ότι ήταν η ανάγκη της να το επικοινωνήσει όλο αυτό. Εγώ θα ήθελα βέβαια να ακούσω και την πρώτη συνέντευξη του Αλέξανδρου Μπουρδούμη. Καλά, εννοείται. Να δούμε τι έχει να πει και αυτός, γιατί είναι όλο υπονοούμενα εδώ η συνέντευξη. Να δούμε και ο Αλέξανδρος πώς θα τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι
στη συνέντευξη την πρώτη του Αλέξανδρου Μπουρδούμη, πολύ σωστά είπε Ελένη και συμφωνήσαμε όλοι ότι το τελευταίο κομμάτι που είπε ότι εύχομαι έστω και ένας άντρας να σταθεί δίπλα μου ακόμα και για μία ημέρα, το οποίο είναι ένα κομμάτι μέσα από το ρόλο που παίζει, που υποδίεται, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα πάρει θέση, κάπως θα αναφερθεί, κάπως θα απαντήσει. Έμεσα, άμεσα, δεν ξέρω. Για μένα είναι ξεκάθαρη θέση πάντως αυτή η συνέντευξη μετά το διαζύγιο. Και πριν, ξαναλέω, και πριν να την ακούγαμε, πάλι θα ήταν μια ξεκάθαρη θέση για τις σχέσεις τους. Ναι, γιατί ξέραμε ότι είναι κάτι που συζητιέται. Μα το λες, αν έρχομαι ένας άντρας να στέκεται πλάι μου για τουλάχιστον μια μέρα. Μα το ξέρει κιόλας ότι θα συζητηθεί αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, παιδιά, δεν διάλεξε τυχαία αυτούς τους τα λόγια από την παράσταση, από το ρόλο. Θα μπορούσε να έχει διαλέξει άλλα λόγια που να μην παραπέμπουν σε κάτι. Λόγια καλησπέρα σας. Πώς είστε, όλα καλά. Σαν φίλοι μου, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι με όλα αυτά που είπαμε. Κάπως έτσι το ερμηνεύσαμε εμείς. Βέβαια, συμφωνώ και θέλω εδώ να συμπληρώσω ότι η Λένα Δροσάκη έχει αποσύρει από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όλες τις κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ξανθή, που με ευχαριστούμε. Λοιπόν.